συζήτηση. Κύριε Δένδια, 4 χρόνια capital controls και ακόμα capital controls. Υπάρχουν. Λίγο πιο χαλαρά, αλλά υπάρχουν. Ναι, υπάρχουν όμως. Βεβαίως. Ποιος θα έρθει να επενδύσει με capital controls? Υπάρχει κάποιος επενδυτής στον πλανήτη που θα έρθει σε μια χώρα με τέτοια φορολογία, τέτοια γραφειοκρατία και capital controls? Εάν δεν αλλάξει συνολικά η κατάσταση, είναι βέβαιο ότι θα συνεχίσουμε να έχουμε την αποεπένδυση. Διότι τώρα η κυβέρνηση έχει ένα αφήγημα δίθεν επενδύσεων. Η πραγματικότητα είναι ότι η χώρα αποεπενδύεται, δηλαδή τα κεφάλαια που επενδύονται είναι λιγότερα από αυτά που αποεπενδύονται. Συνεχίζουμε να ανοίγουμε προς το κακό. Χρειαζόμαστε πάρα πολλά χρήματα. Λέγαμε 100 δισεκατομμύρια εδώ και 2 χρόνια, έχουν δει πως πια είναι πολύ παραπάνω. Δηλαδή πρέπει να έχουν περάσει τα 130. Εννοείται η ζημιά. Όχι, μιλάω για την επένδυση. Η ζημιά, κοιτάξτε, η χαμηλότερη εκτίμηση που έχω ακούσει για το 1586 δις, η μεγαλύτερη του κύριου Ρέγκλινγκ 200 δις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η Νέα Δημοκρατία θα ψάξει να βρει τι συνέβη εκείνα τα χρόνια. Μάλιστα. Θα υπάρξει εξεταστική, αυτό το έχουμε πει. Δεν πρόκειται να κάνουν. Αυτό είναι το μόνο πράγμα το οποίο ο Μητσοτάκης έχει πει ξεκάθαρα. Ότι θα υπάρχει εξεταστική για τη χρεοκοπία. Εξεταστική. Εμείς ούτε ποινικοποιούμε συμπεριφορές, ούτε διώχνουμε. Αλλά είναι από τα πρώτα. Από τα πρώτα με τα οποία θα ασχοληθείτε. Μα προφανώς. Αναλάβετε διακυβέρνηση. Υπάρχουν δύο τρόποι να δει κανείς τα πράγματα. Υπάρχει μια άποψη. Ναι. Εν μέρη την εξέφρασε προηγουμένως ο κ. Δήτσης. Ο κ. Βαρουφάκης την εκφράζει με άλλο τρόπο. Έτσι, ναι. Με επιθετικό τρόπο ότι όλα έγιναν καλά και ότι, εν πάση περιπτώσει, κακώς δεν επιμείναμε στον εκβιασμό και θα υποχωρούσε η Μέρκελ και θα καταλαμβάναμε την Ευρώπη και θα πηγαίναμε. Δεν ξέρω. Ναι, ναι. Μόνο η Κωνσταντινούπολη δεν περιλαμβάνεται στο πλάνο. Υπάρχει και μια άλλη εντύπωση, νομίζω λίγο πιο συμβατή με την πραγματικότητα, ότι βρήκαμε ένα τεράστιο μπελά. Παίξαμε έναν εκβιασμό που δεν μπορούσαμε, δεν είχαμε τα χαρτιά στα χέρια μας και στο τέλος κλείσαμε τις τράπεζές μας, χάσαμε ένα κάρο λεφτά και μπήκαμε και σε ένα χρέος στο μνημόνιο. Μάλλον αυτό είναι. Αυτά τα δύο δεν είναι συμβατά. Όχι. Πρέπει να βρούμε τι ισχύει. Έτσι. Πέστε μου κάτι, κύριε Δένδια, επειδή μείνατε στο κομμάτι των επενδύσεων, το σχολιάσατε. Ακούω τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, βλέπω και το πρόγραμμά σας, να μιλάει για επενδύσεις, άμεσες επενδύσεις. Θέλω λίγο να το καταλάβω. Πώς θα ξεπεραστεί το ζήτημα πρώτον του ελληνικού, δεύτερον της γραφειοκρατίας, τρίτον του φορολογικού συστήματος, τέταρτον των capital controls. Είναι 4 βασικά ζητήματα. Πώς θα τα ξεπεράσετε γρήγορα? Θα σας το πω ένα-ένα με τη σειρά. Capital controls. Τα χρήματα που εισάγονται στη χώρα ήδη έχει χαλαρώσει και μπορούν να επανεξαχθούν. Θα πρέπει από αυτόν να υπάρχει πρόβληση. Ναι, αλλά ψυχολογικά και μόνο πρέπει να δεν έρθουν το συζητάμε, όλα. Δεν το συζητάμε. Να μην υπάρχουν καθόλου. Δεν το συζητάμε. Να, η ύπαρξη στην καθημερινότητά ακόμα και στην τελευταία υπολεπτομέρεια. Δεν κάνει capital controls, δεν επιτρέπει στην αγορά να λειτουργήσει έστω και ψυχολογικά σωστά. Και η αγορά είναι ψυχολογία. Ναι. Το 70% βεβαίως είναι ψυχολογία. Ο Άνταμ Σμιθ έχει γράψει το γνωστό βιβλίο για τον πλούτο των εθνών. Αυτό είναι πασίγνωστο. Αγνοούν ότι έχει γράψει ένα άλλο βιβλίο για τα αισθήματα της αγοράς το 1700 κάτι. Mm. Έτσι. Η αγορά είναι ψυχολογία. Άρα, φορολογία. Γρήγορη μείωση των φορολογικών συντελεστών. Γρήγορη. Πρώτη πρώτου του 20. Και από εκεί και πέρα. Μείωση του ΦΠΑ, μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, δημιουργία επενδυτικού κλίματος. Αλλιώς δεν γίνεται. Γραφειοκρατία, ΚΑΣ, πολεοδομίες. Γραφειοκρατία. Διαφθορά, πώς θα τα ξεπεράσουμε. Γραφειοκρατία. Αυτά. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Άλλη λύση δεν υπάρχει. Αντιγράφουμε το παράδειγμα των επιτυχημένων χωρών του κόσμου σε αυτό το πράγμα. Δεν είναι δυνατόν να καταπολεμήσεις τη γραφειοκρατία, εάν δεν καταπολεμήσεις το χαρτί. Ναι. Την αιώνια ανταλλαγή εγγράφων σε όλο το δημόσιο. Αυτό είναι από τα λεγόμενα αυτονόητα. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο είμαστε Ελλάδα, όχι απλά ουραγός. Ορίστε. Και στην Ελλάδα ετερονόητο. Είναι ζητούμενο. Yeah. Είναι θέμα το οποίο θα πρέπει και να κάτσουμε να το συζητήσουμε αν θα γίνει. Μην σας πω ότι θα το κάνουμε την πρώτη μέρα και θα συζητήσουμε. Κατανοητό αυτό που λέτε. Ναι, κατανοητό. Για να είμαστε. Αλλά εν πάση περιπτώσει το στοχεύουμε. Θα μείνω στο ελληνικό. Ναι, το ελληνικό είναι το ξέρετε καλά, κύριε Δένδια. Να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει. Αφορά και την δική μου εκλογική περιφέρεια και νομίζω έχει και καταστεί συμβολισμός πια. Έτσι, δηλαδή, εάν δεν το κάνουμε αυτό, θα γίνουμε πανευρωπαϊκός περίγελος. Και υπάρχει τη συγκεκριμένη δέσμευση του αρχηγού της αντιπολίτευσης. Εάν εγώ δεν απατώμε, καταρχήν λείπουν 2-3 υπουργικές αποφάσεις ακόμη. Το θέμα του δασικού. Οι οποίες προϋποθέτουν την κάλυψη των προαπαιτούμενων. Δεν διακόπτουμε, κύριε. Που δεν είναι αρμοδιότητα της κυβέρνησης. Δεν έχουμε χρόνο. Έχουμε 4-5 λεπτά. Να μιλήσει ο κ. Παπαδόπουλος. Εγώ λέω απλώς ότι δεν πρόκειται τώρα να μπω στη διαδικασία να μεταφέρω την ευθύνη στον ιδιώτη επενδυτή εάν το κράτος δεν έχει ολοκληρώσει. Εάν κρίνει το κράτος, εσείς, η κυβέρνηση, ότι ο ιδιώτης επενδυτής δεν εκτελεί τις υποχρεώσεις του, υπάρχουν στη σύμβαση διατάξεις περί έκπτωσης, οφείλετε να τις έχετε ενεργοποιήσει. Δύο τι να συμβαίνουν. Ή ο επενδυτής είναι επαρκής, τον κρίνεται επαρκή και εκτελεί τις υποχρεώσεις του, ή δεν είναι. Μην λέτε όμως δεν είναι
και από την άλλη δεν έχετε ξεκινήσει διαδικασίες εκτός σας, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αυτό δεν δικαιούσε να το πράττετε. Η πραγματικότητα δεν είναι ότι φταίει ο επενδυτής βεβαίως. Η πραγματικότητα, ο οποίος επενδυτής περιλαμβάνει και χρήματα ξένου κράτους, κράτους του κόλπου έτσι. Η πραγματικότητα είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση και η ελληνική γραφειοκρατία δημιούργησε σωρία προβλημάτων και τα δημιούργησε για ένα πολύ βασικό και στέρεο λόγο. Διότι ιδεολογικά είναι απέναντι στην επένδυση ιδιωτικών κεφαλαίων. Απέναντι. Η βασική ψυχή του ΣΥΡΙΖΑ ήταν το ελληνικό να μην αξιοποιηθεί ποτέ. Ακόμα και υπό την παρούσα τη μορφή, το προτιμούσε να μείνει έτσι. Έτσι. Όχι να γίνει πάρκο, διότι πάρκο σημαίνει πάρα πολλά λεφτά. Ποιος θα τα βάζει. Να μείνει έτσι ήθελε. Μάλιστα.